Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Μαρτίου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων ανακοίνωσε ο ΔΥ, 3.465, στα ύψη και οι διασωληνωμένοι. Πράσινο και ψηφιακό, το πιστοποιητικό υγειονομικής κατάστασης, ανοίγουν τα σύνορα στην Ευρώπη από τον Ιούνιο πλέον. 4 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσά τους και οι αστυνομικοί υπάλληλοι. Δεν είμαστε μπαμπούλες, λένε. Αρνητικό ρεκόρ νέων κρουσμάτων αλλά και διασωληνωμένων ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.465. Διενεργήθηκαν περίπου 64.000 τεστ, επίσης αριθμός ρεκόρ. 1.701 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττική, 394 στη Θεσσαλονίκη, 33 στην Ιμαθία, 34 στο Κιλκής, 41 στην Μπέλα, 18 στην Πιερία, 20 στις Σέρες και 21 στη Χαλκιδική. Η διάμεση ηλικία των θετικών είναι τα 44 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 630. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη, ενώ το 81,9% έχει υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας το τελευταίο 24ωρο ήταν 406. Οι νέοι θάνατοι ασθενών λόγω επιπλοκών του κορονοϊού 56, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά στη χώρα μας 7.252 θάνατοι. Το 95,8% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Για την κλιμακούμενη πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας, κυρίως στα νοσοκομεία της Αττικής, ενημέρωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ανακοινώνοντας νέα έκτακτα μέτρα για την ενίσχυσή του. Θα κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση και είμαι αισιόδοξος ότι το τέλος της κρίσης είναι κοντά. Πράγματι, αυτή την δύσκολη ώρα, επαναλαμβάνω, είμαι αισιόδοξος ότι το τέλος της κρίσης είναι κοντά, γιατί η πορεία των εμβολιασμών που συνεχίζεται στη χώρα μας απρόσκοπτα είναι το κλειδί για αυτή την εξέλιξη. Έχουμε ήδη κάνει 1.340.000 εμβολιασμούς. Μόνο τον Απρίλιο, το μήνα Απρίλιο από μόνο του, θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε ακόμα το ποσό των εμβολίων της Johnson & Johnson που θα διαφανεί σε επόμενες μέρες ποιο θα είναι για το μήνα Απρίλιο. Και άρα στις 19 Τρίτου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες. Στις 26 Τρίτου για τις ηλικίες 70-74 και νωρίς αρχές Απριλίου για τις ηλικίες 65-69. Βρισκόμαστε σε συνεχή 24ωρη επικοινωνία με όλα τα νοσοκομεία. Προσπαθούμε να συντονιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακολουθούμε την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και προβαίνουμε συνεχώς σε διορθωτικές κινήσεις μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε σε όλους τους συμπολίτες μας σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας απαιτηθεί την καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς COVID-19 αλλά και στους υπόλοιπους ασθενείς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι υπόλοιπες ασθένειες και παθήσεις. Παρακολουθούμε την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων. Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας έχουν εκπονηθεί επιχειρησιακά σχέδια τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νοσοκομείου. Τα επιχειρησιακά αυτά σχέδια χωρίζονται σε φάσεις. Ακριβώς το κέντρο επιχειρήσεων προσπαθεί 24 ώρες το 24ωρο να διαχειριστεί αυτά ακριβώς τα σχέδια και να κρατήσει την πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ αυτού που γράφει η κυρία Βέργου, δηλαδή του να μην γίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως σύστημα διαχείριση μόνο μιας νόσου, αλλά να μπορέσει να διαχειριστεί και τους non-COVID ασθενείς. Προσπαθούμε και θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Ότι μπορεί η κατάσταση να είναι δύσκολη, είναι όμως διαχειρίσιμη, όπως ήταν και πριν από μερικούς μήνες στη Θεσσαλονίκη, όπου προσπαθήσαμε και με τον συντονισμό, αλλά και κυρίως με τις προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού, το οποίο θα πρέπει συνεχώς να καταλάβουμε ότι τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι. Στην υιοθέτηση της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έγκριση του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού προχώρησε και επισήμως η Κομισιόν,
καθώς η πρόεδρός της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής επανέναρξης της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ των κρατών μελών. Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη του ΣΕΤΕ, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Χινάς, αναφέρθηκε στις προδιαγραφές και τη λειτουργικότητα του πιστοποιητικού, κυρίως όμως τη σημασία του στο άνοιγμα του τουρισμού. Ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό που θα είναι απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωση από την COVID-19, είναι η πρόταση της Κομισιόν για την πανδημία. Θα είναι δωρεάν σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα περιλαμβάνει ένα κωδικό QR για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού. Με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό ακολουθούμε ένα κοινό ευρωπαϊκό δρόμο για ασφαλές και συνεχές άνοιγμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Χινάς. Όπως είπε, το κλειδί για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι η πιστοποίηση, όχι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τα πιστοποιητικά, είπε, δεν θα οδηγήσουν σε διακρίσεις. Όταν όντως ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρώτος πρότεινε αυτή την ιδέα γύρω στον Ιανουάριο και την οποία προσπαθήσαμε εδώ στην Επιτροπή, η ταπεινότητά μου κυρίως, να εισάξει μέσα στα χαρτιά μας, πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα πολύ μόνος. Αισθάνθηκα μόνος γιατί στην αρχή αυτής της διαδικασίας υπήρχε αντίληψη ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το πιστοποιητικό, την κερκόπορτα των δικαιωμάτων, των διακρίσεων. Ο κύριος Χινάς επεσήμανε ότι για τους πολίτες πρόκειται για μια γρήγορη και ασφαλή επιστροφή στην ομαλότητα, καθώς στις επιχειρήσεις μας το να μην χάσουν τη θερινή περίοδο είναι ζήτημα επιβίωσης. Θα είναι μια δυνατότητα προσωρινή. Θα ισχύει όσο είμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας. Σε καμία περίπτωση το πιστοποιητικό δεν θα είναι μια προϋπόθεση για την άσκηση ελεύθερης μετακίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά, που είναι ένα από τα μεγάλα μας δικαιώματα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα εξαρτήσουμε από πιστοποιητικά όταν επανέλθει η Ευρώπη στην κανονικότητα. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη για να διασφαλίσει ότι όλα τα πιστοποιητικά μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην τεχνική εφαρμογή των πιστοποιητικών. Τα κράτη-μέλη παραμένουν υπεύθυνα να αποφασίσουν ποιοι περιορισμοί στη δημόσια υγεία μπορούν να αρθούν από τους ταξιδιώτες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουν την άρση με τον ίδιο τρόπο σε ταξιδιώτες που διαθέτουν ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα πρότεινε βασικά στοιχεία του κανονισμού. Πρώτον, προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα καλύπτει τρεις τύπους πιστοποιητικών και πιστοποιητικά εμβολιασμού: πιστοποιητικά τεστ ή rapid test αντιγόνου και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19. Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Και οι δύο θα έχουν κωδικό QR με τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, καθώς και μια ψηφιακή υπογραφή. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μία πύλη και θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού που οι αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την επαλήθευση των υπογραφών. Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην επίσημη γλώσσα, οι γλώσσες του κράτους-μέλους, έκδοσης και στα αγγλικά. Ένα άλλο σημείο είναι η μη διάκριση. Όλοι οι πολίτες, εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, πρέπει να επωφελούνται από ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποφευτούν οι διακρίσεις σε βάρος των ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία όχι μόνο ενός διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και πιστοποιητικών τεστ COVID-19 και πιστοποιητικών για άτομα που έχουν αναρρώσει. Τρίτο σημείο είναι ότι θα περιλαμβάνονται μόνο οι βασικές πληροφορίες και τα ασφαλή προσωπικά δεδομένα. Ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, σχετικές πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν μόνο για επιβεβαίωση και επαλήθευση της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού. Την ίδια στιγμή που η Επιτροπή πλέον προκρίνει το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η δημιουργία του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού είναι μια ελεύθερη και ασφαλής μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να πετύχει τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων των Ευρωπαίων πολιτών μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού,
αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξη τύπου η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καταγγέλλοντας τη στοχοποίησή τους, που όπως υποστηρίζουν υφίστανται τον τελευταίο καιρό. Η διαμαρτυρία των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Οι αστυνομικοί κρατούσαν πλακάτα αλλά και ένα τεράστιο πανό περίπου 20 μέτρων. Τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για την πανδημία, μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, συμβολικά 18 αστυνομικοί συμμετείχαν στην κινητοποίηση και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Είμαστε εργαζόμενοι, όχι αναλώσιμοι αριθμοί», αλλά και ένα τεράστιο πανό περίπου 20 μέτρων, με φωτογραφίες αστυνομικών να δέχονται επιθέσεις στη μία πλευρά και στην άλλη αστυνομικούς στα περσινά γεγονότα, στον Εύρο, την προσφυγική κρίση και άλλα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Τσαϊρίδης, υποστήριξε πως η συγκέντρωση έγινε για να διαμαρτυρηθούν για τα φαινόμενα επιθέσεων σε βάρος συναδέλφων και δήλωσε πως αυτό που θέλουν είναι μια αστυνομία κοντά στον πολίτη. Στέλνουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και όχι να χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση κατά το δοκούν για την επίλυση του οποιοδήποτε κοινωνικοπολιτικού προβλήματος. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες ζούμε μια απίστευτη στοχοποίηση των αστυνομικών με καθημερινές επιθέσεις σε αστυνομικές υπηρεσίες, σε πληρώματα τα οποία εκτελούν υπηρεσίες και καλούνται να επιληφθούν σε περιστατικά, καθώς επίσης και ακόμα και στα ίδια τα σπίτια τους και όπου διαμένουν και στις οικοδομές που διαμένουν αστυνομικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει άπαντες. Σε καμία περίπτωση αυτή η στοχοποίηση δεν θα σταματήσει όταν βουλευτές από το Κοινοβούλιο μας αποκαλούν φασιστοειδή και ασκέρι εγκληματιών. Και θα πρέπει πραγματικά να κάτσουν όλα τα πολιτικά κόμματα σε ένα τραπέζι και να αποφασίσουν τι θέλουν πραγματικά την αστυνομία και τι αστυνομία θέλουν. Κάνουμε μια συμβολική διαμαρτυρία για να αναδείξουμε και τα προβλήματα της αστυνομίας. Καταρχήν θέλω να πω ότι η αστυνομία πρέπει και θέλουμε, όπως βλέπετε στο πανό, να είναι δίπλα στο πολίτη και όχι απέναντι στο πολίτη. Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά εδώ την τελευταία 20ετία, όσα χρόνια είμαι στην υπηρεσία, βάζουν την αστυνομία ανάμεσα στον πολίτη και στα διάφορα κοινωνικοπολιτικά τους κενά. Τα κάγκελα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης έχουν σταθεί οι αστυνομικοί, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους ένα τεράστιο πανό για να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Με τη συμβολική τους διαμαρτυρία, τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κατήγγειλαν τη στοχοποίηση που, όπως υποστηρίζουν, υφίστανται το τελευταίο καιρό οι Έλληνες αστυνομικοί. Εμείς θέλουμε ο αστυνομικός να είναι δίπλα στον πολίτη, η δουλειά του είναι η ασφάλεια του πολίτη και να τον προσέχει. Δυστυχώς η κυβέρνηση η σημερινή έχει βάλει την αστυνομία απέναντι είτε στα πάρεργα του COVID, είτε σε διάφορα άλλα πάρεργα. Για όλα βρίσκεται και όλα ασχολείται η αστυνομία. Θέλουμε τον εξυγχρονισμό της αστυνομίας. Θέλουμε η αστυνομία να ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα τα δικά της και όχι όπως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακήρυξε την δημιουργία της αστυνομίας των πανεπιστημίων. Ένα σώμα που πριν ένα χρόνο έχερε της εκτίμησης και του σεβασμού της ελληνικής κοινωνίας στην τριπλική πλειοψηφία, με τα πάρεργα που έχει φορτωθεί, έχει καταντήσει σήμερα να είναι στοχοποιημένο και δυστυχώς για εμάς, αντί να έχουμε δίπλα μας τον Έλληνα πολίτη, να τον έχουμε απέναντι. Έχουμε καταντήσει μπαμπούλες της ελληνικής κοινωνίας και μας στεναχωρεί το γεγονός και μας λυπεί ότι ο πολίτης, βλέποντας τον αστυνομικό, να στρίβει από το προηγούμενο στενό, φοβούμενος μην του γίνει έλεγχος εάν το έστειλε το SMS το 4 ή αν έστειλε το 6 ή αν η μάσκα είναι ένα εκατοστό πιο πάνω ή ένα εκατοστό πιο κάτω, για να μην φάει το πρόστιμο. Οι μαρτυρόμενοι αστυνομικοί ζήτησαν πράξεις ουσίας και όχι λόγια υποκρισίας από τους πολιτικούς αρχηγούς. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι και ειδικά η πολιτική ηγεσία ότι η αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, στόχο και σκοπό που είναι η αστυνόμευση, η προστασία της ζωής και της περιουσίας του Έλληνα πολίτη. Βία είναι καταδικαστέα από όποια μεριά και αν είναι. Αλλά όπως ξέρετε, για κάθε πράγμα υπάρχουν πειθαρχικά όργανα και ο αστυνομικός, αν έκανε κάποιο παράπτωμα, υπάρχουν τα αρμόδια πειθαρχικά άτομα τα οποία αυτά θα επιληφθούν. Δεν γίνεται ο καθένας να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Είδαμε και την περίπτωση εις βάρος του αστυνομικού, ο οποίο ήταν ένα δολοφονικό χτύπημα και ευχόμαστε ο συνάδελφος να είναι καλά και δεν είχαμε χειρότερα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν για όλα να φταίει η αστυνομία και όλοι να επιτίθονται στην αστυνομία. Γιατί τελευταία, από ό,τι γνωρίζετε, και στην πόλη μας και στην Αθήνα έχουν γίνει πολλαπλά χτυπήματα με γκαζάκια. Η κινητοποίηση των αστυνομικών ολοκληρώθηκε με την επίδοση ψηφίσματος στο γραφείο του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Δαίμονες δεν υπάρχουν μόνο στα τυπογραφεία, υπάρχουν και στα τηλεοπτικά κανάλια. Είχαμε ανάποδα τα ονόματα των κυρίων Χατζόπουλου και Σιμεωνίδη.
Τους ζητούμε συγγνώμη. Καλησπερίζω τον Θεόφιλο Παπαδάκη, τον αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή σε όλους, με υγεία και ασφάλεια και με μια σύγχρονη επιτέλους αστυνομία που να μοιάζει με τις ευρωπαϊκές αστυνομίες που έχουν τα ξένα ευρωπαϊκά κυρίως κράτη, ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέτε ότι είστε στοχοποιημένοι, τι εννοείτε? Αναφέρεστε σε αυτές τις επιθέσεις ακόμα και με γκαζάκια που έχουν γίνει έξω από σπίτια συναδέλφων σας ή κάτι άλλο? Και αυτό, κύριε Μόση, όλα τα εννοούμε, γιατί δυστυχώς ο αστυνομικός πάει να γίνει ο κακός που εκπροσωπεί το κακό κράτος, το τιμωρητικό κράτος, ενώ ο αστυνομικός ως μια ανθρωποκεντρική διοίκηση που εκπέμπει το σώμα της αστυνομίας έπρεπε να είναι δίπλα στον απλό καθημερινό φίλο πολίτη και να τον προστατεύει από το έγκλημα. Ο κύριος Πανούσης, ο παλιός υπουργός του 2015, είχε πει ότι η αστυνομία πρέπει να είναι ειδικά κοντά στο φτωχό πολίτη. Ο φτωχός πολίτης έχει περισσότερο ανάγκη την αστυνομία, κύριε Μόσχη, και όχι τόσο πολύ ο πλούσιος που εν μέρει υπάρχει και η Secure και έχει κάπου το αγαθό της ασφάλειας έχει ξεφύγει λίγο. Πρέπει να το δούμε κάποιοι σε κάποια άλλη εκπομπή σας, ίσως. Άρα λοιπόν, ο αστυνομικός πρέπει να φύγει από όλα τα πάρεργα που είπαν και στην άλλη μου από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την αστυνόμευση, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, όπως λέει και ο κανονισμός και η νομοθεσία. Εδώ, κύριε Μόσχη, τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια ελληνική αστυνομία από το 85 που λειτουργεί 36 χρόνια και υποκαθιστά το κράτος, τη συντεταγμένη πολιτεία, σε οτιδήποτε δύσκολο έργο έχει και δεν μπορούν να το αναλάβουν οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Παράδειγμα, τα διαβατήρια. Το 2006 προέκυψαν κάποια προβλήματα από τις συνομαρχίες. Πάρτε τα εσείς ως αστυνομικοί. Ο αντικαπτιστικός νόμος, ο έλεγχος κορονοϊού, τα γήπεδα, τα καταστήματα, ο πολεοδομικός κανονισμός. Κύριε Μόση, εγώ όταν βγω περιπολικό, που έχω 25 χρόνια υπηρεσία, θα πρέπει να είμαι ψυχολόγος, γιατρός, νομικός, πολεοδόμος, υγειονομικός υπάλληλος, υπάλληλος ως πλητήρας, να ξέρω τι γίνεται με τις επιδόσεις εγγράφων. Οτιδήποτε εκτός από αστυνομικός δηλαδή. Τα μισά ως αστυνομικός, ο μισός χρόνος εργασίας ως αστυνομικός θα έλεγα, ο μισός χρόνος με πάρεργα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την απλή δύσκολη καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Ναι. Βλέπουμε, κύριε Μόση, ότι η εγκληματικότητα έχει αυξημένους δείκτες και εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης και ως ομοσπονδία που είμαι εκλεγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και πανελλαδικά και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Παρόλο βέβαια που αξίζει να αναφέρουμε ότι το κορονοϊός και τα lockdown βοηθούν στην καταστολή της εγκληματικότητας με την έννοια ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν τόσο πολύ ελεύθεροι και οι δράστες, ναι, ειδικά των διαρρήξεων, κλοπών, ληστείων. Πάλι δεν είναι τα πράγματα καλά. Τελευταία δική σας ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας εννοώ, κάνει λόγο για την περιοχή μας για ανά 15 λεπτά μία διάρρηξη. Αυτό δεν είναι καλό σκορ. Κύριε Μόσχη, να πω κάτι απλό. Το λέω και ως αστυνομικός και ως ειδικαλής και περισσότερος πολίτης εδώ και ειδικά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Εάν δεν υπήρχαν lockdown, έχετε σκεφτεί τι κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες θα είχαμε? Εγώ τα σκέφτομαι αυτά και βλέπω ότι πρέπει επιτέλους η πολιτεία να δει γενικότερα τη λειτουργία της αστυνομίας, ναι, σε ό,τι αφορά την απλή, επαναλαμβάνω, την απλή καθημερινότητα του πολίτη. Θα τα πούμε και αυτά, κύριε Παπαδάκη. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, επειδή αναφερθήκατε σε πάρεργα. Είναι πάρεργο και η πανεπιστημιακή αστυνομία? Η σχέση σας, η ενασχόλησή σας προσεχώς με τα πανεπιστήμια είναι πάρεργο? Δυστυχώς και εδώ, κύριε Μόσχη, απέτυχε η πολιτεία 40 χρόνια. Πάντοτε συζητάμε για το πανεπιστημιακό άσυλο και τι ισχύει. Υπενθυμίζω τους αγαπητούς τηλεθεατές ότι και το 2011 με τον νόμο της κυρίας Γιαμαντοπούλου είχε καταργηθεί το άσυλο, το οποίο το ξανάφερε το 2016 η προηγούμενη κυβέρνηση. Και πάλι απέτυχε η πολιτεία να αστυνομεύσει, να καταστήλει την εγκληματικότητα του ασύλου. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν μπορεί πάντως εμείς πάλι να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα σε ό,τι αφορά το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο σέβομαι, γιατί και εγώ βασικά είμαι φοιτός σε μια σχολή που απειθήτα και καταλαβαίνω τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα η κυβέρνηση θα αποτύχει και νομίζω ότι το έχουμε πει και εμείς ως Ομοσπονδία, έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Νομίζω ότι μια αστυνομία πρέπει να έχουμε, να είναι το σώμα της αστυνομίας και όχι να κάνουμε γενικότερα πολλές ειδικές υπηρεσίες για ό,τι προκύψει στην τρέχουσα επικαιρότητα. Νομίζω ότι αυτό δεν θα περάσει και ότι στο τέλος αυτοί που θα προσληφθούν θα σωματωθούν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, δεν ξέρω σε ποιες υπηρεσίες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε άλλα πρότυπα. Ίσως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, παραλαμβάνω, και πάλι στην Ευρώπη με τα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Παπαδάκη. Είναι η πρώτη φορά, ομολογώ, που το ακούω. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να γίνει πράξη αυτό, κύριε Μόσχη. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
να πάνε αστυνομικοί, να πάνε νεοπροσλαμβανόμενοι ειδικοί φρουροί. Τα έχουμε εκθέσει αυτά. Είχαμε και διοικητικό συμβούλιο και σήμερα στην Ομοσπονδία και τα ξαναείπαμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην δούμε πάλι φαινόμενα βίας. Νομίζω ότι το άσυλο είναι άλλο υπουργείο αρμοδιότητα, του Υπουργείου Παιδείας και όχι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Να, νομίζω εκεί λίγο η πολιτεία διαχρονικά τα έχει μπερδέψει και κάτι προφανώς δεν κάνει σωστά. Έχετε κακές σχέσεις με συγκεκριμένα κόμματα. Ακούω να λέτε διάφορα μπηχτές για συγκεκριμένα κόμματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και συγκεκριμένους βουλευτές. Μάλιστα, μαθαίνω ότι εκλεγμένος βουλευτής σας αποκάλεσε φασιστοειδή, συλλήβδην τους αστυνομικούς υπαλλήλους ή κάποιους συγκεκριμένα. Παραδείγματος χάρη, συναδέλφους που δεν χειρίστηκαν καλά το περιστατικό της Νέας Σμύρνης. Κοιτάξτε κύριε Μόσχη, είμαστε 60.000 σχεδόν εργαζόμενοι αστυνομικοί. Νομίζω τώρα αν ένας ή δύο ή πέντε ή και δέκα κάνουν κάποια λάθη και παραλήψεις, έχουμε πλέον το πιο αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο που ισχύει για αστυνομικό σώμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αστυνομικός, να ξέρετε, τιμωρείται και ποινικά όπως ο απλός πολίτης και πειθαρχικά διοικητικά από το πειθαρχικό δίκαιο. Δηλαδή, εμείς έχουμε δύο τιμωρίες αν παραβιάσουμε οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Οπότε, εγώ τα φαινόμενα αυτά τα καταδικάζω. Είμαστε το πλέον σώμα που έχουμε και την υπηρεσία του εσωτερικών υποθέσεων και οποιοσδήποτε πολίτης θέλει να καταγγείλει έναν αστυνομικό και αν έχει στοιχεία μπορεί να καταγγείλει και υπάρχει δηλαδή τιμωρία για τον αστυνομικό. Υπάρχουν όμως, μεμονωμένες πράξεις κάποιους άνθρωπους, με πράξεις ή παραλήψεις δεν εκφράζουν τους 60.000 εργαζόμενους αστυνομικούς που κύριε Μόσχη βάζουμε και από την τσέπη μας λεφτά για να συντηρήσουμε τα οχήματα, τα περιπολικά, να εξοπλιστούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τις υπηρεσίες μας. Όχι, εγώ δεν αμφιβάλλω κύριε Παπαδάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί στο σώμα, δεν το συζητάω. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι είναι μπόλικοι, έτσι, είναι παραπανίσχοι, ξεφεύγουν. Και δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα γίνεται, αν αυτό οφείλεται στο ότι πολλοί δεν είναι και όπως πρέπει εκπαιδευμένοι. Ακούω και αντιλαμβάνομαι και από τη δική σας την πλευρά να μιλάτε και για συναδέλφους σας οι οποίοι είναι σε άλλη ταχύτητα. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Yeah. Ότι κάποιοι κακώς βρίσκονται στο σώμα, ότι κάποιοι μπαίνουν με τρόπους που δεν θα έπρεπε, ότι δεν εκπαιδεύονται όπως θα έπρεπε. Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Εμείς ως Ομοσπονδία θέλουμε μόνο με τις πανελλήνιες εξετάσεις να μπαίνουν στην ανωτέρα σχολεία, στη φυλάκων, η οποία τώρα οδηγείται στην ανωτεροποίηση. Θα είναι 3 ετών σχολή, έτσι ώστε να βγαίνουν πλήρως εκπαιδευμένοι και σωματικά και βιολογικά και νομικά και ηθικά αστυνομικοί υπάλληλοι. Τώρα το να παίρνει πολλές φορές ειδικούς φουρούς με 30-40 μέρες εκπαίδευση, επειδή δεν μπορεί να προσλάβει στις φύλακες, γιατί στα μνημόνια δεν γίνονται προσλήψεις και πλέον θέσει αστυνομικούς, και να τους βγάζει έξω με 30 ημέρες καθαρή εκπαίδευση, νομίζω αυτό δεν συνάδει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτεία όπως είναι η Ελλάδα και δημιουργεί κάποια προβλήματα. Υπάρχουν ζητήματα, κύριε Μόσχη, και με την μετεκπαίδευση. Δηλαδή, τι γίνεται. Ο κάθε αστυνομικός ομάχημος θα πρέπει να περνάει κάποια ετήσια συντηρητική βασική εκπαίδευση. Αυτή η εκπαίδευση, ενώ ήταν 5 ημέρες, έγινε 3 έτη στα μνημονιακά χρόνια. Δυστυχώς τώρα, ενώ βγήκαμε από το μνημόνιο, πάλι είναι 3 μέρες το χρόνο αυτή η εκπαίδευση, που πολλοί συνάδελφοι μου, λόγω ελλείψεων προσωπικού, δεν την περνάνε κιόλας κάθε χρόνο. Παράτυπα, βέβαια, το καταγγέλλω επίσημα. Μειώθηκαν οι σφαίρες που ρίχνουμε. Μειώθηκε λοιπόν η αυτοπροστασία, αυτοάμυνα που κάνουμε. Οπότε έχουμε και κάποια φαινόμενα όπως αυτά που βλέπετε, τα οποία τα καταγγέλλω. Εμείς θέλουμε μια διαρκή μετεκπαίδευση των αστυνομικών υπαλλήλων. Θέλουμε ίδρυση αστυνομικού πανεπιστημίου, ανωτατοποίηση της σχολής αστυφυλάκων, έτσι ώστε ο αστυνομικός να είναι πλήρως καταρτισμένος αστυνομικός υπάλληλος και να εκτελεί τα πολύ δύσκολα καθήκοντά του, κύριε Μόσχη, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και με μηδανινές αποδοχές, έτσι και με χωρίς καλή υλικοτεχνική υποδομή. Γιατί εγώ όταν πηγαίνω για υπηρεσία, δεν έχω καλό όπλο, δεν έχω καλό περιπολικό, είναι 15 έτια στο περιπολικό. Έχω ένα σωρό πάρεγα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι ρομπότ, δεν είμαι μηχάνημα, είμαι ένας απλός άνθρωπος της καθημερινότητας, οικογενειάρχης. Δυστυχώς πολλοί από την πολιτεία, εκπρόσωποι, εκλεγμένοι βουλευτές ή και απλοί συμπολίτες δεν το έχουν καταλάβει. Νομίζω είναι καιρός πλέον εν έτη 2021 να αντιληφθούν όλοι το ανθρώπινο πρόσωπο του απλού χαμηλόβαθμου Έλληνα αστυνομικού που παλεύει διχνημερών για την προστασία όλη τη ελληνική κοινωνία. Αυτό νομίζω δεν έχει περάσει στην κοινωνία και ίσως θα πρέπει να μας βοηθήσετε κι εσείς λιγάκι προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς να βοηθήσουμε τα μέσα ενημέρωσης, εννοείται πώς να βοηθήσουμε εμείς. Δηλαδή δεν πρέπει, κύριε Μόσχη, να προβάλλεται συνήθως ο κακός αστυνομικός, γιατί συνήθως το φίδι από την τρύπα που σπαγεί. Εντάξει, να προβάλλεται όμως και ο κακός αστυνομικός. Τώρα μου θυμίζεται δήλωση που έκανε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας σας,
από τη Λάρισα, νομίζω, είναι ο κύριος Νταβούρας, μιλώντας στο TRT, νομίζω ότι ξέρετε τη δήλωση, έτσι. Ναι, την πάτησαν οι συνάδελφοι λόγω απειρίας για τρεις γκλοπιές, απολογούμασταν γονατιστή σε όλο το απλυταριό. Δεν υπάρχει μήνυση, ο συνάδελφος καταδικάστηκε από τα ΜΜΕ. Αυτό με τα ΜΜΕ, κύριε Παπαδάκη, ΜΜΕ το ένα κόμμα, ΜΜΕ το άλλο. ΜΜΕ ο πολίτης όταν δεν του αρέσει κάτι, ΜΜΕ η αστυνομία. Αυτή η εποδός πια με τα ΜΜΕ, τι να κάνουν ναι, πια τα ΜΜΕ. Εγώ ζητάω να δείξετε το ανθρώπινο πρόσωπο. Εννοείται ότι οποιαδήποτε παρατυπία του Έλληνα στον κούρ. Μα η κοινωνία είναι μαζί σας, κύριε Παπαδάκη. Εμείς το καταγγέλνουμε, κύριε Μόσχη, και εμείς θέλουμε μηχανισμούς αυτοκάθαρσης, εννοείται, όπως είπα και για των ιστορικών υποθέσεων. Προφανώς όμως, πολλές φορές δεν δείχνεται την ανθρώπινη πλευρά του Έλληνα στον κούρ, όπως τα γεγονότα τη Σμύρνη. Εγώ διαφωνώ έτσι, μαζί σας. Με την ανθρωποκτόνο δράση ήταν από τις δυσκολότερες και χειρότερες μέρες. Ίσα-ίσα. Ναι. Εκεί και αν δεν δόθηκε έμφαση, ναι, κύριε Παπαδάκη. Και βλέπετε, μάλιστα ήθελα να σας ρωτήσω επ' αυτού. Δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Πώς μπορείς να χάσεις ένα συνάδελφό σου και να το πάρεις είδηση 2,5 λεπτά μετά και να γυρίζεις εν εξάλλου για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση? Προφανώς εκεί ίσως έχουν γίνει κάποια επιχειρησιακά λάθη από την ηγεσία. Προφανώς θα γίνει μια σοβαρή διοικητική έρευνα ΕΔΕ και θα δείξει κάποια λάθη. Σίγουρα έγιναν κάποια λάθη. Σίγουρα όμως μετά η αστυνομική συνάδελφο μου με αυταπάνηση τον σώσα τον συνάδελφο την τελευταία στιγμή. Είναι ένα θέμα δευτερολέπτων. Σας το λέω και πραγματικά νιώθω πολύ συγκινημένος ότι στα 25 χρόνια μου υπηρεσία εκείνο το βράδυ που έβλεπα τις εικόνες αυτές ήταν από τις χειρότερες μου στιγμές στην Ελλάδα. Οι συνάδελφοι σας τον έσωσαν ή ο Θεός, κύριε Παπαδάκη, γιατί αυτό το μεσοδιάστημα που μεσολάβησε με αυτές τις ορδές βαρβάρων να περνάνε πάνω από τον συνάδελφό σας. Καλά, κοιτάξτε, νομίζω όλοι πιστεύουμε στο Θεό, όντως βοήθησε. Νομίζω ότι η αστυνομία πάντα πηγαίνει να κάνει το καλό, κύριε Μόσχη, το καλό. Δεν πάει να κάνει ποτέ το κακό, πιστεύτε με. Και κανένας αστυνομικός των 1.000 ευρώ μισθό με 15 χρόνια υπηρεσίας, πόσο δε μάλλον ένας νέος ειδικός πουλός με 800 ευρώ μισθό, αν έχει όρεξη, θα το πω έτσι απλά, να πηγαίνει να χτυπιέται με άλλους συμπολίτες και στη σύγχρονη δύσκολη πραγματικότητα και μέσω κορονοϊού. Κανένας αστυνομικός, πιστέψτε με, δεν έχει όρεξη να βλέπει τέτοια φαινόμενα και να συμμετέχει σε τέτοια φαινόμενα βίας. Καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται. Δυστυχώς όμως είναι η φύση του επαγγέλματος τέτοια, πάρα πολύ δύσκολη φύση, που πολλές φορές αυτή η νόμιμη αστυνομική βία, για την οποία κανένα νομολογία δεν έχει μιλήσει, κανένα βιβλίο δεν μπορεί να μας πει ακριβώς πώς εγώ θα πρέπει να συλλάβω ένα ληστή που με πυροβολάει, πώς θα πρέπει να μπω σε ένα πλήθος που διοπραγεί και σπάει καταστήματα ή χτυπάει κάποιους άλλους, πώς θα πρέπει εγώ να δράσω. Γι' αυτό μην μίλησα πριν και για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Και πολλές φορές, κύριε Μόσχη, και εμείς οι αστυνομικοί, να το πω έτσι απλά, αυτοσχεδιάζουμε. Δείτε κάθε μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει καταδιώξεις. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανονισμός τι πρέπει να κάνει ο αστυνομικός όταν γίνεται μια καταδίωξη με περιπολικό όχημα και πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η καταδίωξη. Εκεί η ελληνική πολιτεία το αφήνει στην αυταπάνηση και στον αυτοσχεδιασμό του Έλληνα αστυνομικού. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κύριε Παπαδάκη. Νομίζω ότι πρέπει να μας απαντήσουν οι κύριοι Χρυσοχοΐδης και όποιοι άλλοι μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως βέβαια και η φυσική σας ηγεσία εκτός από την πολιτική. Κύριε Μόσχη, βγαίνουν τα δελτία τύπου και η ηγεσία, μπράβο στους αστυνομικούς, μπράβο κλπ. Εάν όμως αποτύχει, ο αστυνομικός τιμωρείται και ποινικά και πειθαρχικά. Ενώ την άλλη, κύριε Μόσχη, για να καταλάβουμε σε ποια κοινωνία ζούμε, η κρίση των αξιωματικών που γίνανε πριν ένα μήνα, γίνανε με τον τρόπο που γίνανε και το 85 όταν ιδρύθηκε η αστυνομία με τη σημερινή μορφή. Αυτό λέει πολλά. Επομένως, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην αστυνομία. Εμείς είμαστε η εκτελεστική εξουσία. Παίρνουμε εντολές. Δεν είμαι ούτε η νομοθετική εξουσία. Εγώ δεν βγάζω τα μέτρα του κορονοϊού. Δεν υπογράφω τις κοινέ υπουργικέ αποφάσει ή τις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου. Mm-hmm. Ούτε είμαι η δικαστική εξουσία. Είμαι η εκτελεστική εξουσία. Δέχομαι εντολές να εφαρμόσω τον νόμο. Εάν ο νόμος είναι λίγο περίεργος, λίγο αυστηρός με τα 300 ευρώ με τον κορονοϊό, νομίζω σας το έχω πει ξανά από τα ενδιαφέροντα δελτία ειδήσεων και εμείς εν μέρει δεν συμφωνούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέμε, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Τώρα πάμε στα της πλαστικής σακούλας, η οποία παρουσιάζει μείωση 99,9% στη χρήση της στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με έρευνα την οποία έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, κυρίως όμως για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.
Οι πλαστικές σακούλες σχεδόν εξαλείφθηκαν στα σούπερ μάρκετ, καθώς η χρήση τους μειώθηκε κατά 99,9% σε σχέση με το 2017. Όμως η εικόνα είναι μεικτή στα υπόλοιπα κανάλια του εμπορίου και της εστίασης. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της κυλιόμενης μελέτης που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, προκειμένου να καταγράψει τα βασικά μεγέθη της χρήσης πλαστικής σακούλας με μετρήσεις για την εκτίμηση της επίδρασης της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας στο κανάλι του Λιανεμπορίου Τροφίμων. Τα αριθμητικά στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για το σύνολο του 2020, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση στα υπόλοιπα σημεία πώλησης. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, κυρίως όμως για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Τα στοιχεία αφορούν τις πολύ λεπτές σακούλες, σε κάποιες από τις οποίες επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος, αλλά και την βιοαποικοδομήσιμη κομποστοποιήσιμη σακούλα, στην οποία δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Σε σχέση με το κανάλι των σούπερ μάρκετ, διαπιστώνεται πως η εφαρμογή του μέτρου ήταν αυστηρή και καθολική, με οργανωμένη ενημέρωση των καταναλωτών. Τα στοιχεία καταγράφουν για το 2020 μία μείωση της τάξης του 99,9% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με το 2017, από 1,2 δισεκατομμύρια σακούλες σε λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Πρακτικά, από το 2021 έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά. Η κατακεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι των σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανακάτοικο σε 0,1. Η διάθεση βιοαποικοδομήσιμων κομποστοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακουλών, η οποία ήταν μηδαμινή το 2007, το 2020 έφτασε στα 35 εκατομμύρια τεμάχια. Η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλαπλασιάστηκε. Σε σχέση με τα λοιπά κανάλια εμπορίου και εστίασης, καταγράφονται ανάμεικτες τάσεις και η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από την πολιτεία επέφερε αυξητικές τάσεις σε κάποια κανάλια. Συγκεκριμένα, η εξαίρεση των υπαίθριων λαϊκών αγορών και των περιπτέρων από την εφαρμογή της νομοθεσίας είχε αυτή την επίπτωση. Για να επιτευχθεί πάντως ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 40 πλαστικές σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος ως το 2025, επιβάλλεται να έχουμε άρση της εξαίρεσης επιβολής περιβαλλοντικού τέλους για τις λαϊκές αγορές και τα περίπτερα, η ενημέρωση επίσης των μικρών επιχειρήσεων λιανεμπορίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά την νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες, αλλά και η εντατικοποίηση των ελέγχων στα κανάλια του λιανεμπορίου και της εστίασης που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες. Επιστρέφουμε στις σημερινές κινητοποιήσεις. Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν διανομής μέλη του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων των εργαζομένων στον κλάδο. Οι διανομής ζητούν την εφαρμογή υποχρεωτικής κλαδικής σύμβασης για τους εργαζομένους σε επισιτισμό και τουρισμό, κάλυψη των καυσίμων και των φθορών των οχημάτων τους από τους εργοδότες τους, μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Η διαμαρτυρία των διανομέων εστίασης ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 από την αψίδα του γαλερίου γνωστή ως Καμάρα. Πολύ απλά οι διανομείς κουραστήκαν να σκοτώνονται στους δρόμους. Κουραστήκαν να είναι οι αναλώσιμοι, κουραστήκαν να μετράνε σακατεμένους και νεκρούς. Αυτό που θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα είναι ότι οι διανομείς μέσα από το συνδικάτο τους μπορούν και θα κατοχυρώσουν συλλογική σύμβαση εργασίας με κατοχύρωση των βαρέων και ανθυγιεινών, με κατοχύρωση αυτό που λέμε ασφάλισης σταθερού εργάσιμου χρόνου, με ό,τι τέλος πάντων περιλαμβάνεται αυτό που λέμε εμείς ολοκληρωμένο δικαιώματα. Μέσω της Εγνατίας Οδού έφτασε λίγο αργότερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου οι διανομείς παρέμειναν για λίγα λεπτά φωνάζοντας συνθήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν. Βεβαίως υπάρχει εκφοβισμός. Να θυμίσουμε εδώ ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα στον χώρο των διανομέων έχουν μπει μεγάλες εταιρείες, γνωστές πλέον σε όλους μας από τα κουτάκια που βλέπουμε στους δρόμους, και οι οποίοι επιδιώκουν να φέρουν νέα εργασιακά δεδομένα στους χώρους δουλειάς με ατομικά συμβόλαια τα οποία καταβατούν βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, πράγμα το οποίο προφανώς και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί. Το αντίθετο, συνεχίζουμε ακριβώς για αυτό που είπα. Σύμβαση εργασίας με ολοκληρωμένα δικαιώματα. Κάνουμε έναν αγώνα για να διασφαλίσουμε όλα τα δικαιώματα που
έχουν όλοι οι υπάλληλοι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους κλάδους, έτσι και στους διανομείς. Θα θέλαμε να έχουμε πλήρη σύμβαση, 8ωρο, πενθήμερο, με όλες τις αποδοχές, τις άδειες και τα δώρα που προβλέπονται. Θα θέλαμε να έχουμε υλικά να μας παρέχουν οι εταιρείες στις οποίες εργαζόμαστε, τις βενζίνες, τα σέρβις, ό,τι προβλέπετε, να μην τα βάζουμε από τη τσέπη μας. Η μοτοπορία του συνεχίστηκε προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης, στους Αμπελόκηπους, στον Εύωσμο, τη Νεάπολη και ολοκληρώθηκε μετά τη 1 το μεσημέρι έξω από το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Η σημερινή μας κινητοποίηση συνδέεται άμεσα και με την απογευματινή, την οποία οργανώνουμε με δεκάδες άλλα σωματεία, τα οποία στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρέπει τώρα να πάρθουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων και βεβαίως με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, στέλνουμε το πιο ηχηρό μήνυμα από κάθε άλλη φορά ότι η καταστολή δεν θα περάσει. Τα μέλη του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής επισκέφθηκαν χώρους δουλειάς για νομέων και συζήτησαν μαζί τους ζητήματα όπως τα αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εργασιακή ασφάλεια, μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, μέσα προφύλαξη ατυχημάτων, αποδοχές και ενίσχυση του ΕΣΥ. Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης πραγματοποίησε σήμερα η Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών σχετικά με την εφαρμογή MyData, κρατώντας πλακάτ με τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας για όλη την περίοδο της πανδημίας, πιλωτική εφαρμογή της μετά το πέρας της πανδημίας και μόνο για τα έσοδα, όπως επίσης και απλοποίηση της διαδικασίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Την κέντρωση πραγματοποίησαν μέλη της Επιτροπής Αγώνα Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών καθώς και Σωματεία Μισθωτών Λογιστών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εφαρμογή MyData. Την αναστολή όλων της εφαρμογής των ηλεκτρικών βιβλίων όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι που να τελειώσει. Μετά, μόνο για τα έσοδα των επιχειρήσεων και ειδικά μέτρα για τις μικρές επιχειρήσεις να είναι πιο απλή η διαδικασία, γιατί μιλάμε για μια φαραωνική εφαρμογή που δεν εφαρμόζεται πουθενά στον κόσμο. Και προσπαθούν να το εφαρμόσουν στην Ελλάδα με κάτω από αυτές τις συνθήκες που βρίσκονται οι επιχειρήσεις, 10 χρόνια κρίσης και πανδημίας. Αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί λογιστές κρατούσαν πανό, διαμαρτυρόμενοι για την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων MyData, ζητώντας την αναστολή της για όσο διαρκεί η πανδημία και απλοποίηση της διαδικασίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε καταντήσει η κυβέρνηση να μας αξιοποιεί, να έχουμε γίνει κακοπληρωμένοι υπάλληλοι του κράτους. Και συνεχίζει αυτό ότι να παίρνει μέτρα πέρα από τα επαγγελματικά και τα εργασιακά μας, αλλά να νομοθετεί μέτρα για την παιδεία, για την υγεία, για το ασφαλιστικό, για τα εργασιακά. Ό,τι γίνεται με κωδικούς τάξης θεωρείται αυτόματα δουλειά του λογιστή. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι. Ούτε η εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, ούτε τα παντός είδους επιδόματα, ούτε να κλείνουμε ραντεβού για εμβόλια και να γράφουμε συνταγές για γυαλιά. Δεν μπορώ να αναφέρω άλλα πράγματα, είναι άπειρα. Οτιδήποτε γίνεται με κωδικούς του τάξης θεωρείται δικιά μας δουλειά. Και είναι άλλο πράγμα αν κάποιος συνάδελφος θέλει να διαλέξει να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα και εννοείται ότι πρέπει να αμυφθεί, γιατί είναι δουλειές εξτρά. Και άλλο πράγμα όλες οι υπηρεσίες να στέλνουν τους φορολογούμενους στο λογιστή, γιατί είναι υποχρέωσή του. Οι λογιστές διεμήνυσαν πως δεν είναι οι δούλοι του 21ου αιώνα και απαιτούν να εισακουστούν τα αιτήματά τους. Οι διαμαρτυρόμενοι καταγγέλουν πως εργάζονται πάνω από 60 έως 70 ώρες εβδομαδιαίως. Εμείς ως εργαζόμενοι στηρίζουμε την πρωτοβουλία των ελευθερών επαγγελματιών, των μικρών, όπως είπα και πριν, γιατί η δική μας ζωή γίνεται λάστιχο. Είμαστε αυτοί που δουλεύουμε 10 ώρα και 12 ώρα και ειδικά με το νέο νομοσχέδιο κιόλας που έρχεται, αυτό τι να γίνει κανονικότητα. Παλεύουμε για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στους λογιστές με δικαιώματα, με ζωή, με αξιοπρέπεια να απαντάει και να πατάει πάνω στις σύγχρονες ανάγκες μας. Και επειδή έχουν φορτώσει ένα σωρό θέματα που ήταν υποθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΙΚΑ κτλ. Στις πλάτες μας, κάτω από αυτές τις συνθήκες έχει γίνει η ζωή μας βάρβαρη. Δουλεύουν πάντα από 60-70 ώρες την εβδομάδα στα γραφεία μας και Σαββατοκύριακα. Μας φορτώνουν δηλωτικές υποχρεώσεις. Και Σαββατοκύριακα να λήγουν οι προθεσμίες με τις αναστολές, με τις συμβάσεις εργασίας, με ένα σωρό ζητήματα. Και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν να επιδοθεί το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης.
Να ληφθούν μέτρα για το άνοιγμα των ΙΕΚ και των εργαστηρίων τους, ζητούν σπουδαστές τους, οι οποίοι πραγματοποίησαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας επίσης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Όπως τόνισαν, οι σχολές τους είναι κλειστές εδώ και ένα χρόνο, ενώ με το νέο νομοσχέδιο υποβαθμίζονται οι σπουδές τους. Δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε μάγειρες ούτε αισθητικοί με εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, επισημαίνουν. Επίσης έθεσαν και θέμα μείωσης των διδάκτρων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και σπουδαστές των σχολών του ΑΕΔ. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Atlas. Είμαι σπουδαστή σε ΠΑΣΟ ΑΕΔ. Ζητάμε την τροποποίηση του νόμου που ψηφίστηκε εν μέσω σχολικής χρονιάς, ο οποίος υποβαθμίζει την αξία του πτυχίου μας από επίπεδο 4 σε επίπεδο 3. Με τον προηγούμενο νόμο είχαμε τη δυνατότητα να, μόλις πάρουμε το πτυχίο μας, να παραλάβουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ αυτή τη στιγμή ο νόμος μας λέει ότι θα πρέπει, τελειώνοντας τη σχολική χρονιά, να δώσουμε εξετάσεις μέσω ΕΟΠΕΠ για να παραλάβουμε το καινούργιο πτυχίο, το οποίο είναι υποβαθμισμένο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε, καθώς οι σχολές μας είναι εδώ και ένα χρόνο κλειστές. Με το νέο νομοσχέδιο που έρχεται, υποβαθμίζεται πάρα πολύ οι γνώσεις μας. Είναι γνωστό ότι πλέον δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε μάγειρες ούτε αισθητικοί μέσα από τον τρόπο της εκπαίδευσης που γίνεται μέσω διαδικτύου. Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ προκειμένου και αγωνιζόμαστε για να ανοίξουν οι σχολές μας και να μην περάσει το νέο νομοσχέδιο που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τις σπουδές μας. Αυτό που απαιτούμε εμείς, σαν σπουδαστές, είναι αρχικά να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας με ευθύνη του Ιδρύματος, να ανοίξουν οι πρακτικές το καλοκαίρι για να μπορούμε να εξασκήσουμε το επάγγελμα που έχουμε επιλέξει και ίσως άμα μπορούν να μειωθούν λίγο τα δίδακτρα, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, είμαστε σε αναστολές, οι εργασίες μας έχουν κλείσει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Αύριο στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί.